Και αυτή η Ευρώπη, ρε παιδί μου, δηλαδή θα κάνει τώρα αύριο το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, θα κάνει 24-25 σύνοδο κορυφή εκεί. Είναι σαν το Ράτα Πλάν που του πάταγε τώρα, τώρα την ουρά και όταν τέλειωνε το επεισόδιο το, το περιοδικάκι που είχαμε, τότε έκανε ΟΑΟ, τότε πονούσε. Νόμιζα ότι θα μου έλεγε ότι γύριζε σελίδα στο περιοδικό. Λοιπόν, πάμε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Εκεί μα περιμένει ο αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, ο κύριο Τέλειο Πέτσα. Καλησπέρα, Υπουργέ. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε γιατί πάντα και αποδέχεστε τις προσκλήσεις και τις προκλήσεις. Ενώ δηλαδή να απαντάτε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Αυτό εννοώ. Καταρχάς. Άκουσα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχατε για τις εξελίξεις στη γειτονιά μας. Όντως με πολύ ενδιαφέρον. Να είστε καλά. Λοιπόν, και τώρα θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί έχετε και πρωτοβουλίες και με λοιπά. Το Στέλιο Πέτσα. Το πήρα από το στόμα ο Σκούρης τώρα, γιατί φέρνετε και δύο νομοσχέδια. Ένα το είχαμε, ήταν και σε διαβούλευση όσον αφορά τα ζώα συντροφιάς. Και απ' την άλλη, αν δεν κάνω λάθος, φέρνετε και τον εκλογικό νόμο, το νέο εκλογικό νόμο για την αυτοδιοίκηση, έτσι. Και αν θέλετε να ξεκινήσουμε από τα δικά σας πριν πάμε στα γενικότερα της πολιτικής επικαιρότητας. Πολύ σωστά, είναι ένα Υπουργείο Παραγωγικό, το Υπουργείο Εσωτερικών, το τελευταίο διάστημα, με αρκετά νομοθετήματα που έχουν περάσει από τη Βουλή, όπως το νομοσχέδιο για τον ΑΣΕΠ ή όπως το νομοσχέδιο για τον εσωτερικό έλεγχο. Mm-hmm. Και έρχεται τώρα στην Βουλή, όπως σωστά λέτε, ο εκλογικός νόμος για τους ΟΤΑ. Ένας εκλογικός νόμος, ο οποίος αυτήν την εβδομάδα θα είναι στη Βουλή, στις επιτροπές, και θα βάλει τέλος σε αυτό το οποίο προσπάθησε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή στην ακυβερνησία των Δήμων και των Περιφερειών, θέτοντας ένα όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο για τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη στο 43%, ένα όριο εισόδου για τον Περιφερειακό ή το Δημοτικό Συμβούλιο στο 3%, μια αποκατάσταση της πενταετούς θητείας και μια αναλογισμένη μείωση στον αριθμό των Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβούλων, προκειμένου να έχουμε μια πιο επικοδομητική συζήτηση στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια. Για δε, το νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς είναι σε διαβούλευση, ολοκληρώνεται η διαβούλευση στις 20 του μήνα. Και μετά θα είμαστε έτοιμοι να δούμε τις παρατηρήσεις που θα έχουν υποβληθεί για να έχουμε το τελικό κείμενο που θα πάρει το δρόμο του και αυτό για τη Βουλή. Κύριε Υπουργέ, πρωτού πάμε στα ζώα συντροφιάς, γιατί κιόλας πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι γίνονται πράγματα που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια. Από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή πάμε σε τετραετία όσον αφορά περιφέρειες και δήμους, έτσι. Σε πενταετία. Επανέρχεται πενταετία. Επανέρχεται πενταετία, μπράβο. Επανέρχεται πενταετία. Το οποίο θα είναι, από τη στιγμή που θα στηθούν οι κάλπες, όχι όπως είναι τώρα να τραβηχτεί, αυτό λέω, από τη στιγμή που θα στηθούν οι κάλπες και μετά. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Την νέα θετία. Ναι. Θα έχουμε συγκεκριμένη ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Θα γίνεται την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Επομένως, θα έχουμε τον Οκτώβριο του 2023 τις εκλογές για τους δημοτικούς και περιφερειακούς άρχοντες και μετά θα έχουμε από 5 χρόνια ξανά τις εκλογές αυτές. Δεν ισχύει εκείνο το παλιό, θα γινόταν πάντα μαζί με τις ευρωεκλογές που λέγαμε ότι θα γίνονται για λόγους οικονομίας, θα στείλονται μαζί οι κάλπες. Τώρα αυτό έχουμε λεφτά τώρα. Κοιτάξτε, λέω για τα επιχειρήματα, τα θυμάμαι εγώ. Τα χρήματα των φορολογημένων δεν είναι για πέταμα, είναι για αξιοποίηση. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία όμως είναι ότι, όπως έδειξε η εμπειρία του ταυτόχρονου εκλογικού κύκλου ευρωεκλογών και δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, τελικά δεν συνέβαλε τόσο πολύ στην εσωτερική συζήτηση για τόσο σημαντικές υποθέσεις όπως είναι πλέον οι τοπικές υποθέσεις για τους δημότες μας. Επομένως, απεγκλωβίζεται από την ταυτόχρονη εκλογή για να αποκτά την ουσιαστική συζήτηση που χρειάζεται ο δημόσιος διάλογος κατά την περίοδο των εκλογών. Είναι ένα θέμα που μας απασχόλησε και στη δημόσια διαβούλευση. Υπήρξαν κάποια σχόλια σε αυτή την κατεύθυνση και αυτό νομίζω είναι ένα επιχείρημα που καλύπτει τις ανησυχίες όλων. Εγώ συμφωνώ με αυτό και παλιότερα ήμουν υπέρ αυτής της θέσης, αλλά λέω για τα επιχειρήματα που πολλές φορές λέμε και εξελέμε. Ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα, κύριε Υπουργέ. Εγώ έχω μια διαφορετική γνώμη για αυτό το θέμα. Πιστεύω δηλαδή ότι θα πρέπει να είναι τέτοιες οι συνθήκες που θα επιτυγχάνονται στα δημοτικά συμβούλια συνεργασίες. Και θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Με το προηγούμενο σύστημα που δεν ήταν το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν το δικό σας, νομίζω, επί κύριο Παυλόπουλου ή επί κύριο Ραγκούση. Δεν θυμάμαι. Μια μίξη. Ακριβώς, ναι, μια ναι. Μίξη. Που είχαμε πανίσχυρο τον Δήμαρχο, που έπαιρνε ο Δήμαρχος το 70% των συμβούλων. Είχαμε τον Καμίνη στην Αθήνα, είχε μείνει μόνος του. Είχαμε τον Πουτάρη στη Θεσσαλονίκη, είχε μείνει μόνος του. Μήπως θέλω να πω, δεν είναι θέμα το να δίνουμε συμβούλους, αλλά είναι θέμα κουλτούρα. Να ανταποκρίνονται σε μια συνεργασία. Δήμοι είναι, δηλαδή να φτιάξουν έναν δρόμο, να φτιάξουν κάτι, να συζητήσουν, να συνεργαστούν. Λοιπόν, να τα βρουν μεταξύ τους. Απαντήστε, εγώ έχω διαφορετική άποψη. Ναι, ναι. Ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει, άλλο αν στο τέλος θα μείνει ο εκάστοτε δήμαρχος ή περιφερειάρχης μόνος του, γιατί μπορεί να μην είναι ικανός να τους κρατήσει, έτσι.
Λοιπόν, πώς θα κυβερνήσει, δηλαδή, ο Ζέρβα στη Θεσσαλονίκη, με τους έξι που να πήγαινε. Έτσι κυβερνάει. Τώρα, σε τους έχει μαζέψει τώρα. Κάνανε νόμο. Με το που ανέλαβε Νέα Δημοκρατία, κάνανε νόμο. Και ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο. Βρήκαν άκρη. Άμα να συνεργαστούν, μια χαρά είναι. Να μας τα πει ο κύριος Πέτσας. Υπουργέ. Εμείς λέμε ναι στη συνεργασία, όχι στη συναλλαγή όμως. Άλλο πράγμα το εκλογικό σύστημα να ευνοεί τις συνέργειες μεταξύ διαφορετικών πολιτικών χώρων και να μπορεί να οικοδομηθεί μια συνένεση στα μεγάλα θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, και άλλο να γίνεται αντικείμενο συναλλαγής η διαμόρφωση πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, ακόμα και για πολύ απλά έργα, όπως είναι έργα τα οποία, για παράδειγμα, οι δήμαρχοι υποβάλλουν μέσω της Οικονομικής Επιτροπής για να φτάσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης που τρέχει τώρα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Mm-hmm. Αλλά το έχουμε δει αυτό το πράγμα. Μειοψηφίες να κρατούν όμηρο το Δημοτικό Συμβούλιο και να μην μπορεί να προχωρήσει για να υλοποιήσει αυτά τα οποία έχουν οι πολίτες δώσει εντολή στον Δήμαρχο να κάνει. Αν επομένως, το θέμα είναι συναλλαγή, πάλι θα με συγχωρέσετε, αλλά αν το θέμα είναι συναλλαγή, είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γι' αυτό βάζω τις ερωτήσεις, συνήθως δεν το είχα κάνει στο μυαλό μου να τις κάνω. Αν είναι έτσι, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια ο βαθμός διαφθοράς στην πολιτική εξουσία ήταν πολύ μεγαλύτερος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έβλεπες ξαφνικά δηλαδή ένας θεσμός, ο οποίος ήταν πιο κοντά στο λαό. Ήταν η ανθρωπή ζωή, ίσως μια γειτονιά. Και εκεί είχαμε τα μεγαλύτερα φαινόμενα διαφθοράς. Παντού. Δεν υπάρχει άνθρωπος, το δείχνει έρευνα. Αλλά το ζει και ο καθένας. Δηλαδή, και ο πρωθυπουργός μπορούσε να αλλάξει, να πέσει, ξέρω εγώ κλπ. Ο μόνος που δεν έμενε ήταν ο δήμαρχος. Και μόνος του να ήταν, έμενε εκεί δήμαρχος. Ναι, εγώ δεν είμαι εύκολος να κάνω χαρακτηρισμούς ποιος είναι πιο διεφθαρμένος ή ποιος όχι. Θέλω να μένω στα στοιχεία όταν προκύπτουν πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Η αυτοδιοίκηση είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό για να μπορεί να διαχειρίζεται τις τοπικές υποθέσεις και δεν θέλω να το βάλω σε αυτό το πλαίσιο. Θέλω να το βάλω στο πλαίσιο υλοποίησης δεσμεύσεων των δημοτικών και περιφερειακών αρχόντων έναντι των πολιτών. Mm-hmm. Σε αυτό το πλαίσιο, εμείς θα βοηθήσουμε την κυβερνησιμότητα των Δήμων και των περιφερειών για να υλοποιούν αυτό το πρόγραμμα από εκεί και πέρα. Εάν γίνεται χρηστή διαχείριση των χρημάτων των δημοτών και γενικά των φορολογουμένων, είναι θέμα καταρχάς να έχει το πολιτικό σύστημα τα checks και balances που χρειάζονται για να μην επιτρέπεται τέτοιου συμπεριφορές. Και δεύτερον, όταν αυτές υπάρχουν, να υπάρχουν οι αρμόδιες αρχές, όπως τώρα για παράδειγμα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία θα μπορεί να επιβεβαίνει και να θεραπεύει αυτά τα προβλήματα, στέλνοντας αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως έχουν παραβεί τον όρκο τους εκεί που πρέπει. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, πριν πάμε παρακάτω, μιας και είμαστε στα της αυτοδιοίκησης, με το Αντώνη Τρίτσης, πώς πάει το πρόγραμμα? Το λέω αυτό γιατί είχατε και κάποιες ανακοινώσεις την περασμένη εβδομάδα. Βλέπα κάτι εκατομμύρια, το λέω με την πολύ καλή έννοια, ότι έχετε βρει τα χρήματα αυτά τα οποία θα πάνε σε μια κατεύθυνση όσον αφορά έργα που πρέπει να γίνουν σε δήμους. Και αν δεν κάνω λάθος, έχετε κάνει και μια αλλαγή ώστε να υπάρχει ισοκατανομή, δηλαδή όσον αφορά τους δήμους. Μην τα πάρει για παράδειγμα αλλά ο Δήμος Αθηναίων ή ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Πάτρα λόγω πληθυσμού, έτσι δεν είναι? Είναι σωστό αυτό που λέτε. Βάλαμε κάποια κριτήρια και θεσπίσαμε ένα πλαφόν σε μεγάλο βαθμό ακριβώς για το λόγο που λέτε. Δηλαδή, έστω οποιοδήποτε δήμος της χώρας να μπορεί να δει ένα σημαντικό έργο προτεραιότητας για αυτόν, να το δει να εντάσσεται στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, να βρει χρηματοδότηση και να υλοποιηθεί βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών. Είναι 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το πρόγραμμα. Επομένως, οι ανακοινώσεις, για παράδειγμα, όπως λέτε, της Παρασκευής που ήταν εντάξεις έργων ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, είναι κάποιες από τις πρώτες ανακοινώσεις πολλών άλλων που θα ακολουθήσουν, ώστε να επιταχύνουμε το χρονικό διάστημα που έχουμε μπροστά μας μέχρι το καλοκαίρι και να εντάξουμε πολλά έργα, είτε αφορούν ίδρυυση, είτε αφορούν αποχέτευση, είτε ψηφιακό μετασχηματισμό, είτε ανακύκλωση, είτε ηλεκτροκίνηση, δράσεις δηλαδή, που όπως είπα και πριν, φιλοδοξούν να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών. Σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά τώρα τα ζώα συντροφιάς, πριν πάμε έτσι στα πιο βαριά πολιτικά, εκεί ποιες είναι οι πιο σημαντικές αλλαγές αυτό το νομοσχέδιο που φέρνετε? Βασικά προσπαθούμε να βάλουμε μια τάξη στην διαχείριση των μικρών μας φυλών, των άτυπων μελών της οικογένειάς μας. Mm-hmm. Και αυτό επιτυχάνεται με τη θέσπιση του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και μια σειρά από πλατφόρμες, οι οποίες θα έχουν την παρακολούθηση του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου υγείας του ζώου μέχρι την υιοθεσία, όταν έχουμε την υιοθεσία κάποιου αδέσποτου ζώου. Έχουμε υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες, υποχρεώσεις για τους δήμους, υποχρεώσεις για τις φιλοζωικές οργανώσεις. Έχουμε την δυνατότητα επίσης μιας εποπτικής παρακολούθησης και από τον συνήγορο του πολίτη και από μια επιτροπή αξιολόγησης και παρακολούθησης του σχεδίου νόμου που θα έχει κάθε χρόνο την ετήσια έκθεση προκειμένου να βελτιώνονται όποια σημεία χρήζουν βελτίωσης ή να αναδεικνύονται σημεία που είχαμε επιτυχίες. Και για πρώτη φορά μεταφέρουμε μαζί με τις υποχρεώσεις και τους πόρους στους Δήμους για να φέρουν σε πέρας το έργο τους. Παράδειγμα, χρηματοδοτώντας υποδομές μέσα από το πρόγραμμα Άργος
για τη δημιουργία καταφυγίων ή για οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να περιθάλψει κανείς ένα αδέσποτο ζώο, αλλά και την ιατρική φροντίδα που έχει να κάνει με επαναλαμβανόμενες λειτουργικές δαπάνες, με την σήμανση, με την στήρωση όπου απαιτείται. Αυτές είναι οι βασικές πρωτοβουλίες του νομοσχεδίου. Και το πιο βασικό ζήτημα που ανακύπτει στη συζήτηση, τη δημόσια που έχει ξεκινήσει και είναι πολύ έντονη για το νομοσχέδιο αυτό, είναι ένα από τα βασικά άρθρα του νομοσχεδίου που προβλέπει την στήρωση αδέσποτων ζώων αλλά και δεσποζόμενων υπό την βασική προϋπόθεση που έχει κάποιος ιδιοκτήτης δείχνοντας την υπευθυνότητα την οποία πρέπει να έχει απέναντι στο ζώο του. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το συζητάμε, μας απασχολεί και όπως θα δει κανείς και στα σχόλια που έχουν αυτό είναι το μόνο που μιλάμε υπάρχουν... για 14.000 σχόλια. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πολιτικό. Εγώ πρέπει να σας πω πάντως, Βασίλη, με συγχωρείς, ότι αν και δεν έχω τετράποδο, το ενδιαφέρον του κόσμου είναι μεγάλο. Τουλάχιστον τα μηνύματα που λαμβάνουμε εδώ στην εκπομπή, είτε στο email της εκπομπής, είτε στο τηλεφωνικό κέντρο, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το κομμάτι και ειλικρινά σας το λέω, δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει τόσο έντονο ενδιαφέρον και ότι είναι ο κόσμος που τον απασχολεί κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ναι, εγώ δεν το είχα φανταστεί. Θέλω απόλυτα ειλικρινή. Γι' αυτό το λόγο και εγώ επεσήμανα την βασική πηγή σχολείων, που είναι το άρθρο που αφορά την στήρωση. Σε αυτό ήθελα να σας το ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, γιατί όντως σε αυτό το θέμα της στήρωσης υπάρχουν αντιδράσεις που και εγώ στην αρχή δεν τις περίμενα όταν το ξανακουβεντιάσαμε το θέμα και επικέντρωνα σε άλλα θέματα. Για παράδειγμα, σας είχα ρωτήσει τι γίνεται από εκεί τώρα που έχουν τα ζώα που μαζεύουν τα αδέσποτα, που γίνεται ένας πανικός, είναι συνθήκες άθλιες, οτιδήποτε. Αυτό δεν μου είχε πάει στο μυαλό. Τώρα το συζητάτε, γιατί υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις. Μπορεί δηλαδή αυτό να το αναθεωρήσετε? Κοιτάξτε, ο ίδιος ο νομοθέτης έχει προβλέψει στο σχέδιο νόμου που έχουμε βάλει σε δημόσια διαβούλευση να προβλέπει καταρχάς μια μεταβατική περίοδο, δηλαδή η εφαρμογή του πλαισίου του καινούργιου όσον αφορά τη στήρωση μετά από 2 χρόνια και την επιβολή κυρώσεων μετά από 3 χρόνια. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Και το άλλο βήμα είναι ότι προβλέπεται μια εξοδότηση στον Υπουργό Εσωτερικών προκειμένου να θεσπίζει μετά από συζήτηση με όλους τους ενδιαφερόμενους ενδεχόμενες εξαιρέσεις. Μέσα από το ενδιαφέρον που βλέπετε να έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες μέρες, καταλαβαίνετε ότι η συζήτηση που θα ακολουθήσει και μετά τη δημόσια διαβούλευση, ακόμη και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, το ποιες μπορεί να αυτές οι εξαιρέσεις θα είναι πολύ έντονος αυτός ο διάλογος και αυτή η συζήτηση. Εμείς έχουμε κάνει μια συζήτηση εβδομάδων με φιλοζωικές οργανώσεις, με τους ανθρώπους που εκπροσωπούν οργανωμένες ομάδες, όπως για παράδειγμα οι κυνηγοί, όπως οι κτηνίατροι, όπως η γεωτεχνική ευρεία έννοια, είτε εκφράζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είτε από τους συλλόγους τους, με ανθρώπους που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση των σκύλων, για παράδειγμα. Έχουμε λοιπόν εξαντλήσει ένα διάλογο στο επίπεδο των αρχών και νομίζω ότι έχουμε βρει κοινούς τόπους με όλους τους ενδιαφερόμενους, για παράδειγμα για τη διαμονή, για τη μεταφορά, θέματα τα οποία ήταν αρκετά ανοιχτά στο πρώτο στάδιο της άτυπης διαβούλευσης και σε αυτό που θα επικεντρωθούμε από εδώ και πέρα, όντως είναι το κομμάτι της στήρωσης. Αυτό μπορεί, οι εξαιρέσεις να αφορούν φαντάζομαι τα οικιακά ζώα. Φυσικά, όχι τα ζώα, αυτά που είναι στο εμπόριο. Καλά καταλαβαίνω? Πολύ σωστά καταλαβαίνετε, αφορούν τα δεσποζόμενα ζώα, όχι τα δέσποτα. Στα δέσποτα έχουμε ένα μεγάλο πληθυσμό ήδη και πρέπει να γίνει μια προσπάθεια μείωσης με την λεγόμενη θέσπιση αυτών των κανόνων του πληθυσμού αυτού. Και επομένως θα πρέπει να φροντίσουμε και από τα δεσποζόμενα ζώα να μην προέρχονται νέα αδέσποτα. Για δε τα αδέσποτα προβλέπεται μια προσπάθεια στήρωσης και γι' αυτό το λόγο είπα και πριν, εκτός βέβαια αν υπάρχει κάποιος σοβαρός ιατρικός λόγος, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μετά από γνωμάτευση κτηνίατρου, γι' αυτό είπα και πριν ότι θα δώσουμε τους πόρους στην αυτοδιοίκηση, εκτός από την περισυλλογή των ζώων αυτών, να φροντίσει και για τη σήμανση και για τη στήρωση και για την ιατρική φροντίδα. Πότε θα γίνεται, κάθε πότε θα γίνεται, κύριε Υπουργέ? Θα έχουμε δηλαδή 2 φορές στα ζώα τα δεσποζόμενα όπως τα λέτε? Πόσο είναι, με συγχωρείτε, δεν το θυμάμαι. Υπάρχουν κανόνες οι οποίες εφαρμόζονται και σήμερα με βάση την ευζοία των ζώων που βάζουν κάποια όρια από μόνο τους στην αναπαραγωγή. Όμως το σχέδιο νόμου που έχει τεθεί στη δημόσια διαβούλευση προβλέπει την μη δυνατότητα αναπαραγωγής για τα δεσποζόμενα τουλάχιστον μετά την παρέλευση της διετίας. Και για αυτόν τον λόγο σας είπα ότι υπάρχει η εξαίρεση προκειμένου να τη συζητήσουμε τη διετία, μέσα στο χρονικό διάστημα που θα έχουμε μπροστά μας. Πάντως, έτσι όπως τα ακούω, κοντά τους βασικούς άξονες έχει γίνει δουλειά. Δηλαδή, ανεξάρτητα αν κάποιος διαφωνεί ή όχι, το έχετε απλώς, το έχετε πιάσει όσο γίνεται όσον αφορά το κομμάτι των ζώων συντροφιάς. Πάμε λίγο τώρα στα... Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό, γιατί ναι. Ένα στα δύο νοικοκυριά έχει... Δεν το έχει πιάσει, δεν το έχει πιάσει κανένας. Και... Δεν χαδεύω αυτή η απαιτήστε εδώ, αλλά έτσι δεν το έχει πιάσει κανένας. Είτε διαφωνεί κάποιος, είτε έχει ενστάσεις ή παρασυμφωνεί. Δεν έχει ξαναγίνει τόσο μαζεμένο νομοσχέδιο όσον αφορά, τουλάχιστον να καλύπτει τα περισσότερα προβλήματα με αυτούς τους φίλους μας.
Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και πριν από τον Θοδωρή το Ολιβάνιο, που ήταν ο αρμόδιος υπουργός εσωτερικών, και από τον Μάκη το Βορύδη, όταν ήταν αρμόδιος υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Έχει συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Και τα συγκεράσατε όλα μαζί και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Που είπα και πριν. Λοιπόν, για πάμε τώρα λίγο παρακάτω. Ανοίξαμε. Σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός. Πρωί-πρωί, Δευτέρα. Δεν το περίμενε και κανένας, έτσι. Είναι τακτική μεν σύσκεψη υγειονομική. Άλλωστε έχετε συμμετάσχει τόσες και τόσες φορές. Πολλές φορές, γιατί μέχρι τον Ιανουάριο ήσασταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήσασταν στο Μαξίμου, συμμετείχατε σε αυτές τις σκέψεις. Λοιπόν, μια καθιερωμένη σύσκεψη και Σωτήρης Θεόδωρας, και το μήνυμα ήταν: δεν σημαίνει ότι ανοίξαμε, τελείωσε η μάχη και σημαίνει η ελευθερία ίσον ανευθυνότητα. Γιατί αυτό το μήνυμα, είναι η μετάλλαξη που ανησυχεί, και επίσης έγινε καλή διαχείριση όλης αυτής της κρίσης, όλους αυτούς τους 15 μήνες, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα σας ασκεί κριτική. Βγάζουμε το πρώτο κύμα εκτός. Τότε σας έδινε συγχαρητήρια και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά σας ασκούσες κριτική από τον Νοέμβριο και μετά. Συγχαρητήρια από το ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω ότι έχω ακούσει σε καμία φάση. Μόνο κάτι ανεδευτικές προτάσεις και μια διάθεση σπέκουλας και κορονοκαμπυλίας. Mm-hmm. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να πω είναι ότι το μήνυμα που στέλνει ο Πρωθυπουργός σήμερα είναι να μην παραχαλαρώσουμε. Mm-hmm. Γιατί νομίζω το είδαμε αρκετά όσοι κινηθήκαμε το Σαββατοκυριακό. Μια διάθεση η οποία ίσως να είναι λίγο παραπάνω από ό,τι περιμέναμε χαλαρή, όχι μόνο στους οργανωμένους χώρους, για παράδειγμα, υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην εστίαση, αλλά κυρίως και στην συμπεριφορά μας και στις κοινωνικές μας συναστροφές. Πολύ πιο εύκολα ανοίγουμε τον κύκλο μας, συναντιόμαστε με περισσότερο κόσμο. Βλέπω μια διάθεση να τονίσουν τα μέτρα, τα βασικά μέτρα προστασίας, όπως είναι, για παράδειγμα, η χρήση της μάσκας ή οι βασικοί κανόνες υγιεινής. Και γι' αυτό χτυπά το καμπανάκι ο Πρωθυπουργός έγκαιρα, προκειμένου όλοι μας να γευτούμε τη χαρά της απελευθέρωσης οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, αλλά όχι να φτάσουμε στο άκρο και να ξανακινδυνεύσουμε. Αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Όσο προχωρά ο εμβολιασμός, έχουμε σύμμαχο και τον καιρό, έχουμε σύμμαχο και τα self-test και τα rapid test. Άρα, κάνουμε καλή χρήση όλων αυτών. Ας προσέξουμε λίγο τις κοινωνικές μας συναστροφές και όλα θα πάνε μια χαρά. Γιατί, κύριε Υπουργέ, πάντα στοχοποιούμε τον κόσμο? Έχει μπει η ατομική ευθύνη πάνω από τη συλλογική ευθύνη. Θέλω να σας πω, για παράδειγμα, ότι σήμερα γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση γιατί ένα self-test στα σχολεία. Μέλη της Επιτροπής, άκουσα προσωπικά τον κύριο Ξαδάκτυλο, άκουσα και τον κι άλλον έναν, τον κύριο Γκίκα νομίζω, οι οποίοι λένε εμείς δύο αποφασίσαμε. Βγαίνει η κυρία Μακρύ, λέει ένα, μας λέει η Επιτροπή. Αυτό δεν είναι κάτι που είναι, θέλω να πω έτσι ή αλλιώς. Αυτό είναι ή το ένα είναι ή το άλλο. Κάποιος λέει την αλήθεια. Γιατί λοιπόν ένα και όχι δύο self-test στα σχολεία? Για παράδειγμα θέλω να πω, ή ένα δεύτερο, λένε Επιτροπή, υπάρχει αθηναϊκή μετάλλαξη, δεν πρέπει να μας ξεφύγει στο κέντρο της Αθήνας, κάτι τρέχει εκεί. Αυτό γιατί να είναι ευθύνη δικιά μου, για παράδειγμα? Εγώ να τη φοράω τη μάσκα, τη φοράω, κρατώ τα μέτρα, γιατί για όλα να μην πέφτουν. Άρα να εμβολιαστούν, λένε, στο κέντρο της Αθήνας. Δεν ξέρω, ναι, προτάσεις δεν ξέρω. Ο Σαριγιάννης, η κυβέρνηση τα αποφασίζει αυτά και οι επιτροπές τα αποφασίζουμε εμείς. Εγώ απορίες κάνω. Κοιτάξτε, η ατομική ευθύνη είναι ένα θεμελιώδες ζήτημα το οποίο μας απασχολεί από την πρώτη μέρα της πανδημίας και θα συνεχίσει να μας απασχολεί μέχρι να την νικήσουμε οριστικά. Η συλλογική ευθύνη, την οποία αντιτάσσεται, που έχει να κάνει με την οργάνωση της πολιτείας για αντιμετώπιση της πανδημίας, έχει επίσης πολλές πτυχές. Το self-test που θίξατε είναι μία από τις πτυχές. Οι άλλες πτυχές έχουν να κάνουν με την οργάνωση του υγειονομικού μας προσωπικού ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει σε αυξημένη πίεση. Ευτυχώς, παρά τις όποιες δυσκολίες και τα αυξημένα κύματα που μας χτύπησαν κατά καιρού στους τελευταίους 15-16 μήνες, έχουμε ανταπεξέλθει χάρη στην αυτοθυσία του προσωπικού και στα νοσοκομεία και στην πρωτοβάθμια υγεία. Και επίσης έχουμε τις πτυχές που έχουν να κάνουν με εμβολιασμό συγκεκριμένων ομάδων. Παράδειγμα, ανακοινώσαμε πριν από λίγες ημέρες την επιχείρηση Γαλάζια Ελευθερία που έχει να κάνει με τον εμβολιασμό, τον καθολικό εμβολιασμό των όλων των πολιτών που ζουν στα νησιά. Mm-hmm. Γιατί θα είναι σε αυξημένο κίνδυνο υποδεχόμενοι αρκετά επιπλέον άτομα, είτε τουρίστες από το εξωτερικό, είτε από τον εσωτερικό τουρισμό. Επομένως, όλες αυτές οι πτυχές αξιολογούνται καθημερινά και προσπαθούμε να δώσουμε την καλύτερη δυνατή απάντηση. Όσον αφορά το θέμα των self-test, η Ελλάδα ήταν μία από τις πρώτες χώρες που το δοκίμασε. Με επιτυχία, όπως φάνηκε από την αποκλιμάκωση που έχουμε το τελευταίο διάστημα. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Υπουργέ, μια και είπαμε για τους εμβολιασμένους. Πρέπει να υπάρξουν εμβόλια σε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Προνόμια, μάλλον, με συγχωρείτε, προνόμια. Γιατί όσοι εμβολιαστούν, όσοι εμβολιάζονται και δεν είναι αρνητές ή είναι στο περίμενε, ίσως θα πρέπει να έχουν κάποια προνόμια.
Έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση και το λέω αυτό βέβαια, το είπε και η κυβερνητική εκπρόσωπος, η διάδοχος η κυρία Πελώνη, είπε ότι όταν ανοίξουν όλες οι ηλικιακές ομάδες, και αυτό δεν καθυστερεί, θα είναι τις επόμενες 10 μέρες. Αν όχι 10-15, αρχές Ιουνίου θα ανοίξουν όλες οι ηλικιακές ομάδες. Είναι απαραίτητο να μπορέσει να υπάρξει ένα πλέγμα κινήτρων απέναντι σε εκείνους που σήμερα είναι επιφυλακτικοί στο να κάνουν το εμβόλιο. Ναι. Και ένα τέτοιο πλέγμα κινήτρων φυσικά περιέχει και τον εμβολιασμό εκείνων που το έχουν ήδη κάνει ή θα το κάνουν τις επόμενες ημέρες. Για να προχωρήσουμε όμως αυτό το πλέγμα κινήτρων, απαιτείται να έχουμε περισσότερα εμβόλια από όσα θα είναι εκείνοι που θα επιθυμούσαν να κάνουν το εμβόλιο. Και είμαστε πολύ κοντά σε αυτή την ημερομηνία. Όπως είπατε, είναι θέμα μερικών ημερών ή μερικών εβδομάδων. Άρα, καλώς ξεκίνησε η συζήτηση μέσα στο Μάιο. Και από Ιούνιο και μετά, νομίζω θα υπάρχει ένα τέτοιο πλέγμα, ώστε ακόμα και αυτούς που είναι. Συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, και εδώ σας εμφανίζομαι σαν γκρινιάρης, αλλά έχει ενδιαφέρον. Πρέπει να σας ρωτήσω. Εγώ, αν κατάλαβα καλά από το ρεπορτάζ και ενώ από τις πλέον αρμόδιες πηγές, τα εμβόλια που θα είναι καθολικά προς παροχή δεν θα είναι νωρίτερα από το Σεπτέμβριο. Και τότε συζητιούνται όλα αυτά. Γιατί μιλάμε για μερικές μέρες και για μερικές εβδομάδες? Δηλαδή να έχουμε εμβόλια τέτοια που θα είναι για 10 εκατομμύρια ανθρώπους που είναι στη χώρα, λέμε ότι δεν θα είναι νωρίτερα από το Σεπτέμβριο. Και κανένας δεν έχει πάνω σε αυτό διαφορετική γνώμη. Απλώς αυτό το λένε τα στοιχεία. Αυτό δεν μπορεί να το πει. Δηλαδή, θα πει εδώ στον άλλον, εγώ έκανα το εμβόλιο. Ο Γιώργος δεν το έχει κάνει. Εγώ θα έχω δικαίωμα να πάω. Ο Γιώργος δεν φταίει σε τίποτα. Δεν είχε εμβόλιο για να κάνει. Ναι, περιμένει ο άνθρωπος για να το κάνει. Αν δεν υπάρχει καθολικό. Για να απαντήσουμε, θα πω κάτι. Ανοίγουν όμως όλες οι ηλικίες από 18 και άνω. Δεν είναι σημασία. Σημασία έχει ότι για να κάνει το εμβόλιο, ναι, να υπάρχει 10 εκατομμύρια εμβόλια. Θα μπει στο ραντεβού και θα δηλώσει την πλατφόρμα. Μα το δηλωμένος δεν είναι κίνητρο να είσαι δηλωμένος. Πρέπει να έχει το εμβόλιο για την υγεία. Αν καλά καταλαβαίνω, δηλαδή, και το θεωρώ ότι είναι αυτό. Δεν πρέπει να έχουν κάποια δικαιώματα όμως αυτοί που εμβολιάζονται κάποια άλλη. Όταν λέω το Μαξίμου, έχουμε καθολικά, έχουμε εμβόλια για όλους. Αν δεν τα έχουμε, τι να δώσουμε προνόμια? Γι' αυτό και σήμερα δεν δίνονται, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Υπουργέ, και διαψεύστε με ή όχι. Γι' αυτό και σήμερα δεν λέμε πάντως ότι η κουβέντα θα ξεκινήσει και για τις υπηρεσίες που μπορεί να είναι στο ευρύτερο αρμοδιότητα του κύριου Πέτσα, από την έννοια. Αν κάποιοι, για παράδειγμα, που μπορούν στο δημόσιο τομέα, αν το έχουν κάνει ή όχι το εμβόλιο, με τους υγειονομικούς που ξεκινήσουν όλη αυτή η συζήτηση. Τότε, για το Σεπτέμβριο. Η κυβέρνηση λέει το Σεπτέμβριο θα δούμε μήπως την κάνουμε υποχρεωτική. Ακριβώς για αυτό. Και τι θα ισχύει για τους αρνητές. Ναι, είναι μια συζήτηση. Ακούω όλη αυτή τη συζήτηση που κάνατε και είναι με πολύ ενδιαφέρον πραγματικά και με πολλές πτυχές. Όμως, αν έχω 10 εμβόλια την 1η Ιουνίου και αυτοί οι οποίοι προστρέπονται να το κάνουν είναι 5. Ή θα μπορούσαν να είναι 8 και τελικά είναι 5, τότε σημαίνει ότι μπορώ να θεσπίσω κίνητρα για αυτούς οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν το εμβόλιο. Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε όλο τον αριθμό των εμβολίων στο σύνολο του πληθυσμού, όπως αυτό που είπατε, κύριε Σκουρή. Mm-hmm. Αυτό θα επιτευχθεί προς το τέλος, όπως λέτε και εσείς, μετά από κάποιους μήνες. Αλλά είμαστε πολύ κοντά στην ημερομηνία που θα έχουμε περισσότερα εμβόλια από όσοι θα είναι αυτοί. Περισσότερα κάθε μέρα θα έχουμε. Και έναν αρθεί αύριο περισσότερα θα έχουμε. Είναι σαφές αυτό, δεν το συζητάμε. Όχι, σας είπα, σε σχέση με τον αριθμό των ανθρώπων που μπορούν να το κάνουν. Ναι. Η δυναμικότητά μας είναι μεγάλη. Βλέπετε ότι έχουμε ξεπεράσει τις 110.000 εμβολιασμούς την ημέρα. Εάν βλέπουμε ότι έχουμε περισσότερα δυνατότητα εμβολίων και χαμηλότερα εμβόλια, τότε πρέπει να δώσουμε και χαμηλότερο αριθμό ανθρώπων που θα προσέρχονται για το εμβόλιο. Τότε πρέπει να δώσουμε κάποιο κίνητρο επιπλέον. Και το κίνητρο. Άρα, δηλαδή, λέτε Ιούνιο θα δώσουμε κίνητρα. Είναι μια είδηση αυτό. Αν την κρατήσουμε. Ναι, μέσα στο επόμενο διάστημα θα ανοίξουν οι 18, ναι, 18 και άνω, δεν το λέω και εγώ τυχαία. Εγώ δεν λέω μέρες, εγώ λέω εβδομάδες. Μέσα στο Ιούνιο, δηλαδή 18, θα έχουμε κίνητρα, λέτε, 18, για αυτούς που εμβολιάζονται. 18 και άνω. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό που έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, γιατί παρακινεί, ακόμα και η συζήτηση, παρακινεί ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα σκεπτικισμό, ακόμη και σήμερα, να το κάνουν. Γιατί, όπως έχουμε πει πολλές φορές και ο Πρωθυπουργός το έχει πει, το καλύτερο εμβόλιο είναι το πιο γρήγορο εμβόλιο. Και καλύτερα να έχουν σκεπτικισμό παρά πλήρη αρνητισμό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο, αν θέλεις. Όχι, όχι, νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κάθε φορά. Να μας βγαίνετε συχνότερα. Να είστε καλά. Εδώ είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Το κρατάμε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε. Στέλιος Πέτσας απαντάει πάντα σε όλα. Και πάντα δίνει ειδήσεις. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και Νεκτάριο Σαντορίνιο.